Πνευματικό Ανθολόγιο. Επιμέλεια παρουσίαση Αρχιμανδρίτης Παύλος Παπαδόπουλος. Να μην αναπαύουμε τον άλλον στα πάθη του, του γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Γέροντα, όταν κάποια γυναίκα μας πει «Δεν με κατάλαβε ο πνευματικός», τι πρέπει να της πούμε? Πέστε της, μήπως εσύ δεν του έδωσες να καταλάβει, μήπως το σφάλμα τελικά είναι δικό σου. Σε αυτές τις περιπτώσεις να προβληματίσετε τον άλλον, να μην τον δικαιολογείτε εύκολα. Τα πράγματα είναι πολύ λεπτά. Εδώ βλέπεις και τους πνευματικούς ακόμα τους μπερδεύουν. Και αν μας πει ότι δεν αναπαύεται στο πνευματικό της, τι θα της πούμε? Για να μην αναπαύεται, μήπως φταίει και αυτή? Μήπως ζητά να την αναπαύει ο πνευματικός στο θέλημά της? Κάποιος, θα υποθέσουμε, αδιαφορεί για την οικογένειά του και έχουν συνέχεια φασαρίες με τη γυναίκα του. Θέλει να τη χωρίσει και έρχεται και μου κάνει παράπονα με την απαίτηση να πάρω το μέρος του για να διαλύσω την οικογένειά του. Αν του πω «Εσύ είσαι ένοχος για όλη την ιστορία», αν δεν συναισθανθεί την ενοχή του, θα πει ότι δεν τον ανέπαυσα. Λένε δηλαδή μερικοί «Δεν με ανέπαυσε ο πνευματικός», γιατί δεν τους λέει να κάνουν αυτό που θέλουν οι ίδιοι. Αν ο πνευματικός δικαιολογεί τα πάθη του καθενός, μπορεί να τους αναπαύσει όλους, ξέρετε. Αλλά τελικά δεν βοηθούνται έτσι οι άνθρωποι. Αν είναι να αναπαύουμε τον καθένα στα πάθη του, τότε ας αναπαύσουμε και τον διάβολο. Έρχεσαι λόγου χάρη εσύ και μου λες «Η τάδε αδελφή μου μίλησε άσχημα». Σου λέω «Μη δίνει σημασία σε αυτήν» και σε αναπαύω. Έρχεται μετά από λίγο αυτή η αδελφή και μου λέει για σένα «Η τάδε αδελφή έτσι και έτσι έκανε». Τώρα της λέω «Καλά, δεν την ξέρεις αυτήν, μην την παίρνεις και στα σοβαρά». Την ανέπαυσα και αυτήν. Έτσι όλους τους αναπαύω, αλλά και όλους τους μπερδεύω. Ενώ πρέπει να πω «Για έλα εδώ, για να σου μιλήσει έτσι η αδελφή, κάτι της έκανες, δεν μπορεί». Οπότε θα αισθανθείς κάτι μέσα σου ότι έκανες στραβό, την ενοχή σου, και θα διορθωθείς. Γιατί από τη στιγμή που θα αισθανθείς την ενοχή σου, όλα θα πάνε καλά. Η πραγματική ανάπαυση έρχεται όταν τοποθετηθεί ο άνθρωπος σωστά. Σκοπός είναι πώς θα αναπαυθούμε στον παράδεισο, όχι πώς θα αναπαυόμαστε εδώ στη γη. Είναι μερικοί πνευματικοί που αναπαύουν το λογισμό του άλλου και μετά εκείνος λέει «Αχ, πολύ με ανέπαυσε ο πνευματικός», αλλά μένει αδιόρθωτος. Ενώ πρέπει να βοηθήσουν τον άνθρωπο οι πνευματικοί να βρει τα κουσούρια του, να διορθωθεί και στη συνέχεια να του κατευθύνουν. Τότε μόνον έρχεται η πραγματική ανάπαυση. Το να αναπαύσει τον άλλον στα πάθη του δεν είναι βοήθημα. Αυτό είναι έγκλημα για μένα. Για να μπορέσει να βοηθήσει λοιπόν ο πνευματικός δύο ανθρώπους που έχουν σχέση, πρέπει να έχει επικοινωνία και με τους δύο. Όταν ακούει λόγου χάρη λογισμούς δύο ανθρώπων που έχουν διαφορές, πρέπει να γνωρίζει και τις δύο ψυχές, γιατί ο καθένας μπορεί να παρουσιάζει το θέμα όπως το καταλαβαίνει και να δεχθεί να λύσει τις διαφορές του μόνον αν δεχτούν να τις λύσει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, γιατί όλες οι άλλες λύσεις είναι ένα συνεχής πονοκέφαλος και χρειάζονται συνέχεια ασπιρίνες. Ύστερα να βάλει τον καθένα στη θέση του, να μην δικαιώσει κανέναν, να πει στον καθένα τα κουσούρια του, οπότε θα δουν ο ενός του άλλου το στραβό και έτσι θα συμφωνήσουν για να μπορούν να συνεννοούνται. Το μόνο καλό που έχω είναι αυτό, ποτέ δεν δικαιώνω κανέναν, έστω και αν δεν φταίει. Όταν λόγου χάρη έρχονται οι γυναίκες και μου λένε ότι έχουν προβλήματα στην οικογένεια και φταίει ο άντρας, ποιος άλλος, κατσαδιάζω τις γυναίκες. Όταν έρχονται από την άλλη οι άνδρες και κάνουν παράπονα για τις γυναίκες,
κατσαδιάζω τους άνδρες. Δεν αναπαύω το λογισμό τους, αλλά λέω τα στραβά του καθενός. Λέω στον καθένα αυτό που του χρειάζεται για να βοηθηθεί. Αλλιώς φεύγει αναπαυμένος ο ένας, φεύγει αναπαυμένος ο άλλος και στο σπίτι πιάνονται στα χέρια μεταξύ τους. Είχε δίκιο που μου είπε για σένα έτσι ο γέροντας. Και σε μένα ξέρεις τι είπε για σένα ο γέροντας, λέει ο άλλος. Θέλω να πω, κανένα δεν αναπαύω στα πάθη του. Πολλούς μάλιστα τους μαλώνουν πολύ, φυσικά για το καλό τους. Αλλά φεύγουν πραγματικά αναπαυμένοι. Μπορεί να φεύγουν πικραμένοι, ναι, αλλά μέσα τους καταλαβαίνουν ότι και εγώ πικράθηκα πιο πολύ από αυτούς. Και αυτό τους πληροφορεί. Μερικοί γέροντα νιώθουν σιχουριά όταν τους μαλώνετε. Ναι, ναι, γιατί δεν τον μαλώνω τον άλλον έτσι ξερά. Θα του πω ότι έχει αυτά τα καλά να τα αξιοποιήσει, αλλά έχει αυτά τα κουσούρια για να τα διορθώσει. Όταν δεν του πεις την αλήθεια, τότε σε μια στιγμή που θα πάψεις να τον κολακεύεις, τότε παλαβώνει, νευριάζει. Πρέπει του άλλου λοιπόν να του λες την αλήθεια, αλλά πάντοτε προσέξτε, με διάκριση και αγάπη. Μόνο τότε έχει αποτέλεσμα. Αλλιώς καλύτερα να σιωπάς και να προσεύχεσαι γι' αυτόν. Πνευματικό ανθολόγιο. Επιμέλεια παρουσίαση. Αρχιμανδρίτης Παύλος Παπαδόπουλος.